Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που γράφεται ότι 250.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ζουν από καρκίνο, ή το άλλο το στοιχείο ότι κάθε μέρα που περνάει χάνονται 20 παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ισχύουν αυτοί οι αριθμοί? Ισχύουν αυτοί οι αριθμοί και προσπάθεια όλων που ασχολούνται με αυτό το θέμα είναι να μειωθούν σίγουρα αυτοί οι αριθμοί με τη βελτίωση των συνθηκών θεραπείας, με την έρευνα, να βρεθούν δηλαδή καινούργια φάρμακα, καινούργιες μέθοδοι θεραπείας, με τη μοριακή βιολογία ως επιτοπλίστων. Σίγουρα τα σωστά αντιβιωτικά και η προστασία των παιδιών από λοιμώξεις, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας, πολύ συχνός παράγοντας που χάνουν τη ζωή τους τα παιδιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο καρκίνος αυτός καθεαυτός, αλλά είναι και οι λοιμώξεις που συνοδεύουν τέτοιες καταστάσεις, κυρίως και λόγω των θεραπείων που γίνονται. Αδυνατεί, θέλετε να το πω έτσι, το αμυντικό σύστημα και μάλιστα έχουμε ευκαιριακές λοιμώξεις. Αυτά Άρα πρέπει να βελτιωθούν όλοι οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το παιδικό καρκίνο και τον καρκίνο γενικότερα. Αυτά τα παιδιά, γιατρέ μου, είναι μικροί ήρωες. Είναι ήρωες τα παιδιά αυτά. Δίνουν τον αγώνα τους και είμαστε δίπλα τους. Πέστε μου λίγο, όσον αφορά τώρα την Κύπρο μας, οι αριθμοί τι λένε? Έχουμε αύξηση των περιστατικών, έχουμε μείωση, υπάρχει μια σταθερότητα? Τι λένε οι αριθμοί, γιατρέ? Κοιτάξτε, γενικά είναι μια σταθερή κατάσταση μεταξύ 30 και 35 παιδιών τον χρόνο. Τώρα, αν κάποια χρόνια ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό ή άλλο χρόνο είναι λίγο λιγότερα, είναι περίπου εκεί πάντως οι αριθμοί, με τα μισά περίπου περιστατικά να αφορούν λευχαιμίες και τα υπόλοιπα αφορούν συμπαγείς όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, λεφώματα, καρκίνη του νευρικού συστήματος και όλα τα όργανα μπορούν να κάνουν καρκίνο έτσι κι αλλιώς. Άρα έχουμε γύρω στα 35 παιδιά τον χρόνο τα οποία νοσηλεύονται στο παιδονκολογικό τμήμα. Τώρα έχουν δει πολλά τα μάτια σας, είμαι σίγουρος σε αυτό, αλλά αυτή η μάχη που δίνουν τα παιδιά αυτά, υπάρχει προοπτική στον ορίζοντα, γιατρέ μου, τα περιστατικά αυτά να μειώνονται με τη θεραπεία, με τα φάρμακα, με τις έγκαιρες διαγνώσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι η όποια έγκαιρη διάγνωση μπορεί να είναι έτσι υποφελής για την πορεία ενός παιδιού. Σίγουρα περισσότερες περιπτώσεις του καρκίνου στα παιδιά η έγκαιρη διάγνωση παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι υποψιασμένοι και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούμε όλοι τα παιδιά, οι παιδίατροι δηλαδή. Όμως και οι γονείς, επειδή έχουν και το διαδίκτυο, μελετούν και βρίσκουν πολύ εύκολα πλέον συμπτώματα τα οποία είναι ύποπτα για τέτοια πράγματα, αποδίνονται στους γιατρούς. Είναι εύκολη πρόσβαση εδώ στην Κύπρο στον παιδίατρο. Άρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα συνήθως στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή καθυστερημένης διάγνωσης. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να σας επιβεβαιώσω είναι ότι χρόνο με το χρόνο και με την αλλαγή των πρωτοκόλων, δηλαδή βελτίωση των πρωτοκόλων θεραπείας στα παιδιά, ένταξη καινούριων φαρμάκων ή απομάκρυση κάποιων φαρμάκων τα οποία δημιουργούν παρενέργειες περισσότερο. Επίσης, η μοριακή βιολογία παίζει ένα τεράστιο ρόλο τα τελευταία χρόνια, με μελέτη του καρκίνου ή του συμπαγούς όγκου ή και της λευχαιμίας στο εργαστήριο, έβρεση των σωστών παραμέτρων για να έχουμε εμείς πιο εύκολη δουλειά, δηλαδή να χρησιμοποιούμε πιο καλές θεραπείες για το κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Εγώ πιστεύω προσωπικά και το βλέπω μέσα στα χρόνια ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η επιβίωση των παιδιών αυτών. Μπορώ να σας πω ότι σε κάθε 10 παιδιά που αρρωστάνε, τα 8 σίγουρα θα νικήσουν. Ναι. Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα δεν είναι όμορφο να χάνονται τα 2 στα 10, όμως η προσπάθεια είναι εκεί να γίνεται, όλοι μας να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να έχουμε σωστά φάρμακα στη διάθεσή μας, ώστε να πολεμούμε πιο σωστά το κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Έχετε δίκιο, γιατρέ, και καλά κάνατε και είπατε, γιατί συνήθως εμείς όταν μιλάμε για καρκίνο, είτε είναι παιδικός είτε είναι στους ενήλικες, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας αυτούς που φεύγουν, ενώ είναι πάρα πολλοί αυτοί που μένουν πίσω
και θεραπεύονται από τον καρκίνο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Είναι έτσι και ένα μήνυμα ενθαρρυντικό για όλο τον κόσμο. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου, και για το χρόνο σας και για όλα αυτά που κάνετε για τα παιδιά μας. Και εύχομαι σύντομα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να έχετε καλά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σαν ρεπορτάζ, να δούμε την εξέλιξη.